Γεια σε όλους, Σκυφλάκερ εδώ με κι άλλο ένα βίντεο από τις τρέλο κατασκευές και θα πάμε απευθείας στο ψητό. Είδα ότι... μου ήρθε η όρεξη ξαφνικά να φτιάξω κάτι με σχέση με την αρχαία Ελλάδα, ξέρω γιατί. Γιατί είναι να σκοτώσω αυτό το αλήθεια, Ελλάδα. Και ναι. Και γι' αυτό έφτιαξα ένα ναό. Ο ναός είναι κάπως έτσι. Καθίστε να έχω... Να το βάλω να δείτε πως είναι κανονικά. Είναι κάπως έτσι. Προσπάθησα να το κάνω όσο πιο κοντά πιο αλήθεια να γίνεται ρεαλιστικά. Είναι αυθεντικός δικός μου. Δεν το έχω κλέψει από κανένα. Αυτό μην με κατηγορείτε ότι το κλέψεις από κάποιον. Είναι κάπως έτσι. Και είπα να σας το δείξω. Δεν είναι πολύ δύσκολος. Είναι απλά μη σας φαίνεται έτσι. Είναι αρκετά εύκολος. Πρώτα απ' όλα, τι θα χρειαστείτε να κάνετε. Θα χρειαστείτε να μετρήσετε, να φτιάξουμε πρώτα πόσο μεγάλος είναι ο ναός. Ο ναός θα είναι 23 επί 20, επί 15. Δηλαδή, θα πάμε 1, 2, όπα. Λάθος. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Και από εδώ 1, 2, 3, 4, όχι. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15. Ο ναός είναι δηλαδή τόσο μεγάλος. Εδώ είμαστε. I'm not afraid. Ωραία, δεν ξέρω τι τραγουδώ. Ίσα, αυτό που θα χρειαστείτε να κάνετε μετά είναι να βάλετε block of quartz. Καθίστε λίγο. Γύρω-γύρω, ένα μπλοκ όμως μέσα. Δηλαδή, όπως ήταν έτσι, εσείς θα το βάλετε. Ναι, άλλο και αυτό. Θα χρειαστείτε να βάλετε. Εδώ. Quartz of box, να το κάνετε γύρω-γύρω. Ωραία, εδώ, πάμε και εδώ. Ωραία. Αφού το τελειώσετε, θα πρέπει να μοιάσει κάπως έτσι. Ένα ορθογώνιο, 23 πλευρά, 15 με 20, να δούμε έτσι. Τώρα θα πάρετε quartzers και θα αρχίσετε να βάζετε γύρω-γύρω. Και αφού το κάνετε αυτό, θα πρέπει να έχετε γύρω-γύρω σκάλες. Θα πάρετε ξανά σκάλες και θα τις βάλετε στο δεύτερο στρώμα που έχουμε φτιάξει. Αφού το τελειώσετε θα είναι σαν ένα οχθογόνο το οποίο σιγά σιγά μπαίνει μέσα. Επόμενο που θα κάνουμε είναι να γεμίσουμε, να πάρουμε λάθος το Crash Labs και μας έχει βγει σωστά. Θα χρειαστεί να κάνουμε ένα τετράγωνο ανά ένα στο οποίο θα υπάρχει το κενό μέσα με slabs, μην ξεχνάτε. Ή και με Crash Blocks, δεν έχει σημασία. Δηλαδή αφήνουμε ένα κενό και βάζουμε, αφήνουμε ένα κενό και βάζουμε, όπα. Αφήνουμε ένα κενό. Μας έχει βγει σωστά. Το κτίριό μας θα βγει κάπως έτσι. Ύστερα, γιατί υπάρχει ένα slab εκεί πέρα. Ύστερα, το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε
είναι να πάρουμε block of quartz και να γεμίσουμε εδώ το κενό. Αφού το κάνουμε εδώ, δεν χρειάζεται να βάλετε και από κάτω. Η βάση μας είναι έτοιμη. Ναι. Το επόμενο πράγμα που θα κάνουμε είναι να γεμίσουμε στις τρύπες, όχι γύρω-γύρω, να το κάνουμε σαν αστέρι, να το πω έτσι. Να βάζουμε slabs. Θα βάλουμε εδώ. Οπα. Αφού το έχετε τελειώσει αυτό, θα χρειαστεί να κόψουμε λίγα, αλλά αναλόγως από ποια πλευρά θα διαλέξετε εσείς να μπει το κτίριο αυτό εκεί μέσα. Το δεύτερο πράγμα που θα κάνετε είναι να πάρετε πύλα quartz block και να τα ψώσετε. Καθίστε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 blocks από το πάτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Και αυτές θα είναι οι κολόνες του κτίριου μας. Ύστερα από αυτό θα χρειαστείτε να πάρετε quartzers και να τα βάλετε σε ένα σταυρό χιαστέρι, όπως είπα προηγουμένως, γύρω από κάθε κολόνα. Και αφού το τελειώσετε αυτό, ο ναός σας θα πρέπει να φαίνεται κάπως έτσι. Ύστερα θα χρειαστείτε να πάρετε black wool, καθώς και αυτό, ναι, μόνο αυτό νομίζω. Και θα πρέπει να τοποθετήσετε το black wool πάνω σε κάθε pillar of quartz. Εδώ. Ύστερα θα πάρετε block of quartz και θα τοποθετήσετε μόνο στα πλάινα, όχι στα πισίνα, ούτε στα πόστινα σκαλιά of quartz. Ναι, και εδώ στις γωνίες μας θα χρειαστείτε να κάνετε αυτό εδώ. Και τελικά θα βγει κάπως έτσι το σχέδιό σας. Ύστερα θα πάρετε quartz slabs, θα βάλετε πάνω σε ένα σκαλί και θα κάνετε το γύρο. Και θα βγει περίπου κάπως έτσι. Επόμενο που πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε ένα slab εδώ πέρα ή σε όποιο block θέλετε πιο πάνω, να τραβήξετε κι άλλη μια γραμμή από πάνω. Και αυτό πρέπει να μας κάνει. Ύστερα να κάνουμε τη μέρα, να κάνουμε η μέρα, το καιρό.
Ύστερα μετά από αυτό θα χρειαστεί να υψώσετε εδώ κατά 2 blocks, κατά 3 sorry, και ή κατά 2 νομίζω είναι κατά 2, για να περάσετε κι άλλο ένα στρώμα με slabs. Άρα το κτίριό σας θα πρέπει να βγει κάπως έτσι. Ύστερα προχωράμε στην σκεπή, την οποία θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε κάπως έτσι. Για την σκεπή λοιπόν θα χρειαστείτε να πάρετε chiseled quartz blocks και να τοποθετήσετε, να αφήσετε δύο κενά και να τοποθετήσετε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε και ένα πάνω εδώ. Ξέρετε, θα χρειαστείτε να πάρετε slabs και να τα βάλετε εδώ πέρα. Το ίδιο θα πρέπει να κάνετε και στην απέναντι πλευρά. Στο ξανακάνουμε. Μετράμε, αφήνουμε δύο κενά. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Βάζουμε μετά. Ένα στην κορυφή. Παίρνουμε slabs και βάζουμε εδώ. Αυτό θα. Αυτό μοιάζει περισσότερο στους. Καθίστε. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Γάμα το πώς. Και ύστερα από αυτό προχωράμε στην σκεπή αυτή. Για αυτή θα χρειαστείτε, όπα, ακάζα wood planks και θα τοποθετήσετε εδώ πέρα, να σου το εξηγήσω, να είναι κάπως έτσι, να φαίνεται. Και δηλαδή να πέχουν, πώς να σας το εξηγήσω τώρα. Το μοτίβο θα πάει λοιπόν, το κοίταξα πάλι, θα πάει ένα, 2-2 και 2-2. Το ίδιο θα κάνετε και από την άλλη. 1-2-2 και από κάτω 2-2. 2-2. Και αυτό θα χρειαστείτε να το επεκτείνετε μέχρι απέναντι. Και αφού το τελειώσετε, θα πρέπει να είναι κάπως έτσι. Να δούμε εδώ. Ύστερα από αυτό, να δούμε, ναι, έτσι πρέπει να είναι. Ύστερα από αυτό θα χρειαστείτε να πάρετε slabs. Και εδώ να το, να σας το εξηγήσω καλύτερα. Πρώτον απ' όλα θα χρειαστείτε, καθίστε μία να κοιτάξω. Ναι, λοιπόν, θα χρειαστείτε να βάλετε εδώ slabs και να το επεκτείνετε εδώ κατά ένα. Και όπως ανεβαίνετε, να το υψώνετε κατά ένα slab. Εδώ έχει ήδη, απλά βάζουμε ένα έξω. Εδώ δεν έχει, το επεκτείνουμε. Εδώ έχει, βάζουμε ένα έξω. Και το κάνουμε κάπως έτσι. Ίσα το ίδιο κάνουμε και σε αυτή την πλευρά. Επεκτείνουμε, έχει. Και επεκτείνουμε κι άλλο ένα. Ωραία, φίλοι, μάρουσες. Ύστερα, εκεί που δεν έχει και το έχουμε επεκτείνει κατά ένα, θα βάλουμε slabs για να φαίνεται ομοιόμορφα η οροφή. Το φαίνεται ομοιόμορφα. Θα βάλουμε και εδώ πέρα. Και αυτή λοιπόν πρέπει να είναι η οροφή μας. Ύστερα από αυτό θα χρειαστείτε να πάρετε block of quartz και να πείτε μέσα στο ναό. Και όπως παίρνετε μέσα στο ναό, προσέξτε. Τώρα προσέξτε. Το πατήφραζε, πειράζει. Όπως είναι εδώ το slabs, μετράτε 2 blocks. Και στο τρίτο επεκτείνεται κατά 5. Και πιένετε στην απέναντι πλευρά, μετράτε μόνο ένα block και
επεκτείνεται και εδώ κατά 5. Ύστερα κλείνεται αυτό. Σπάτε αυτό το block μέσα και το επεκτείνεται τώρα αυτό κατά 4 blocks. Εννοώ κατά 3. Δηλαδή να είναι 4 στο σύνολο. Και ναι, και έτσι θα είναι περίπου ο ναός μας. Και πάμε στο τελειωτικό σημείο, στο οποίο δεν ξέρω καν αν υπάρχει τελειωτικό σημείο. Θα σπάσουμε αυτά εδώ, τα ακρινά μόνο εδώ, και θα πάρουμε τα slabs μας και στο τέταρτο block, 1, 2, 3, 4, θα το βάλουμε πάνω και θα γεμίσουμε έτσι, οπα, την οροφή. Σας προτείνω να πάτε από πάνω, είναι πιο εύκολο, δεν μπερδεύεστε καθόλου και δεν ξεχνάτε ούτε, δεν ξεχνάτε κανένα block. Και αφού το έχετε κάνει αυτό, θα χρειαστείτε torches, και τα torches θα πάνε ως εξής: σε κάθε γωνία, εδώ, εδώ και εδώ, καθώς και θα πάνε εδώ στη μέση για να φωτίζουν κατά κάποιον τρόπο την οροφή. Τέλος, θα πάρετε, μπορείτε να πάρετε ή slabs of quartz ή block of quartz και να τελειοποιήσετε την οροφή. Εκτός από αυτό, μπορείτε για παράδειγμα, αν θέλετε να το κάνετε πιο λεπτομερής, ας το πούμε έτσι, να σας δείξω πόσα πρέπει να σας έχει βγει, έτσι, για να το κάνετε πιο λεπτομερής, μπορείτε να πάρετε, να δούμε που είναι, ένα item, frame, να πάρετε μετά ένα anvil, torch έχουμε, quartz of slab έχουμε, slab of quartz έχουμε, και θα μπορούσατε εδώ για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θέλετε, να βάλετε item frame, μετά ένα anvil και εδώ να βάλετε και δύο torches. Το ίδιο θα μπορούσατε να κάνετε και μέσα, με την άλλη θα μπορούσατε για παράδειγμα να βάλετε 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, να βάλετε, πείτε, εδώ, κάπου στη μέση και εδώ, να κάνετε το ίδιο και να βάλετε και εδώ ένα torch. Και μετά θα μπορούσατε να βάλετε καθίσματα. Τώρα τα καθίσματα, δεν ξέρω πώς, κάπως έτσι υποθέτω. Εδώ, δεν ξέρω, κάπως έτσι μπορείτε να το βάλετε και να πάρετε μετά και ένα flower pot, λίγα λουλούδια και να τα βάλετε εδώ, όπα, λάθος, να βάλετε πύρα χαμάτο, ένα μικρό ελατάκι, να το βάλετε εδώ πέρα. Και επίσης θα μπορούσατε να κάνετε αυτό εδώ, όχι, ναι, κάπως έτσι, εδώ, και να βάλετε και λίγο νερό, δεν ξέρω πώς θέλετε να το στολίσετε, όπα, λάθος, όπα, γαμάτο, μπορείτε να βρείτε εσείς τρόπους να, να το, εδώ είναι το λάθος. Να βάλετε νερό εδώ, ό,τι θέλετε. Αυτά τα παιδιά σήμερα, ελπίζω να σας αρέσει. Επίσης εδώ μπορείτε να βάλετε ένα slab για να φαίνεται πιο ωραίο.
Αυτά είχα παιδιά να πω για σήμερα. Επίσης κάτι που ξέχασα για decoration, θα μπορούσατε να φτιάξετε έναν δρόμο κατά κάποιον τρόπο και ύστερα να πάρετε να φτιάξετε μεσονικές λάμπες, λίγο μοντέρνες, τις οποίες θα μπορούσατε να κάνετε, τι βλέπεις κάνω, κατά αυτόν τον τρόπο παίρνετε block of quartz, θα χρειαστείτε νομίζω και ένα fence, ένα netherrack, που είναι το netherrack, εδώ είναι το netherrack, και ένα flint steel. Και θα μπορούσατε να τις κάνετε, δηλαδή φτιάξετε μία εδώ, όχι μία εδώ, αφήσετε ένα κενό 7 μπλοκ ή 8 μπλοκ, να το υψώσετε κατά 3, το ίδιο να κάνετε και απέναντι. Και ύστερα να πάρετε stairs, να βάλετε εδώ. Να το στελίσετε κατά κάποιον τρόπο. Εδώ, ύστερα να σκάψετε το μέσα block. Να βάλετε netherrack. Μετά να βάλετε σε κάθε ανάποδο σκαλί ένα fence και τέλος να πάρετε netherrack slab, quartz slab τι λέω. Οπα. Ναι. Τα σκυλιά μου τι να κάνω. Και να το φτιάξετε κάπως έτσι. Νομίζω κατά κάτι τέτοιον τρόπο τα fence θα καούν. Ή μπορεί να βλέπω μπουρδες. Στον άλλον σερβερ δεν καίγονται γιατί το έχουμε βάλει εμείς. Ακόμα και το ξύδωλο δεν καίγεται. Μετά πολύ λόγο. Εδώ. Και εδώ. Εδώ μεσονικές. Κατά κάποιον τρόπο λάμπες. Και ύστερα να τις ανάψετε. Εδώ. Έτσι να φαίνεται λίγο πιο κυριλέ. Αλλιώς θα μπορούσατε να πάρετε πουνα cobblestone wall και να τα βάλετε έτσι, να τα κάνετε από stone όλα αυτά, δηλαδή και τα quartz. Εξαρτάται από εσάς. Να το δείτε και λίγο τη νύχτα πόσο ωραίο φαίνεται. Τι γράφω, time set night. Έτσι και με shaders θα μπορούσε να φανεί ακόμα πιο ωραίο, σαν ένα πιο σοβαρό ναό. Εδώ τι καίγεται. Oh shit. Ναι, είδατε δεν. Θα μπορούσατε ή να τα αφήσετε έτσι ή να βάλετε αντί για τέτοιο να βάλετε σίδερο. Δεν ξέρω αν υπήρχε σίδερο εκείνη την εποχή. Αυτά ήταν παιδιά. Αυτά είχα να πω για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Να σας το δείξω και λίγο γύρω. Τι λέγανε οι αρχαίοι τώρα. Καλό νύχτιο και καλών κατασκευών.